κυρία Ζικοπούλου. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο αρχικά το πώς κυλάει όλη η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Κοιτάξτε, χθες πήραμε εντολή από το Υπουργείο Υποδομών το μεσημέρι βασικά. Ανακλήθηκαν και πολλές άδειες υπαλλήλων για να έρθουν εδώ, να μεταβούμε εδώ για να ελέγξουμε τα κτίρια που έχουν ζημιές από τη χαλαζόπτωση και τέτοια, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην εισήγηση για την οριοθέτηση της περιοχής και μετά από την οριοθέτηση να βγουν και τα πιστωτικά μέτρα που θα δείχνουν πώς θα χορηγηθεί η ανάλογη αποζημίωση. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσαμε να πούμε το πότε θα γίνει η οριοθέτηση και μετέπειτα η αποζημίωση? Κοιτάξτε, εμείς μέχρι στιγμής που ήρθαμε σήμερα το πρωί, μέχρι τώρα ελέγξαμε 120 κτίσματα. Έχουμε εντολή μέχρι και αύριο να δουλέψουμε. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε στη θέση και μετά τα αποτελέσματα αυτά που θα προκύψουν αύριο να κάνουμε τη σχετική εισήγηση. Τώρα, πότε θα βγει η απόφαση, είναι θέμα άλλων της Γενικής Διεύθυνσης πώς θα συντάξει την απόφαση και την κυβέρνηση για το κυβερνητικό κλιμάκιο που θα αποφασίσει και τον τρόπο χορήγησης της δικαστικής συνδρομής. Η χορήγηση, η αποζημίωση, ας το πούμε για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, θα βγει για κάθε σπίτι ξεχωριστά και αυτό τι ποσοστό θα είναι? Κοιτάξτε να δείτε, αν πάρουμε παράδειγμα από τις προηγούμενες οριοθετήσεις σε χαλαζόπτωση, η αποζημίωση ήταν βάσει το τιμολογίο, το οποίο έχει βγει από το Υπουργείο Υποδομών το 2011 και το ποσοστό ήταν 60% δωρεάν κρατική αρρωγή και το υπόλοιπο θα ήταν άτοκο δάνειο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα κοιμανθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κοινή υπουργική απόφαση που θα βγει. Και ελπίζουμε σύντομα, εν πάση περιπτώσει. Κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός από την πρώτη με τη δεύτερη κατοικία και την ακατοίκητη? Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, γιατί εμείς ελέγχουμε όλα τα κτίσματα. Και τη δεύτερη κατοικία και την πρώτη κατοικία. Τώρα είπαμε ό,τι θα ορίσει απόφαση. Και τα ακατοίκητα έπαιρναν, εν πάση περιπτώσει, παλιότερα δάνεια και αρρωγή. Άρα εσείς καταγράφετε τα πάντα, όλα. Τα πάντα. Από εκεί και πέρα είπαμε ό,τι θα οριστεί στην απόφαση, στην υγεία. Και ελπίζουμε εδώ και η περιφέρεια που φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε και αυτή άμεσα και σήμερα που ήρθαμε εδώ το πρωί μας βοήθησε πάρα πολύ και οι υπάλληλοι και αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος στην ιστορία και αντιπεριφερειάρχες και προσωπικά περιφερειάρχες. Με τη βοήθεια τη δικιά τους μπορέσαμε και ελέγξαμε μέχρι στιγμής όλα αυτά τα κτίσματα. Μας πείτε λίγο, να μας διευκρινίσετε μάλλον, το τι καταγράφει η δική σας υπηρεσία? Κοιτάξτε, στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις, είτε είναι οικίες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι στάβλοι, είτε είναι αποθήκες. Έχουμε αρμοδιότητα αποκλειστικά στα κτίρια. Και αποζημιώσεις είναι για τα κτίρια. Καταγράψαμε τι ζημιές υπάρχουν. Παράδειγμα, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν ζημιές και στη στέγη και στην επικάλυψη της στέγης και στα λούκια. Παντζούρια δεν είδαμε μέχρι στιγμής, γιατί συνήθως όταν βλέπουν χαλαζόπτωση υπάρχουν ζημιές και στα παντζούρια. Αλλά κυρίως το πρόβλημα είναι στις στέγες, στις ψευδοροφές, εκεί που υπάρχει όντως πρόβλημα στη στέγη και όχι μόνο στην επικάλυψη, οι οποίες οι ψευδοροφές ήδη έχουν κρεμαστεί και σε περίπτωση αν βρέξει θα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και πρόβλημα. Γι' αυτό άμεσα πρέπει να κινηθούμε και εμείς και η πολιτεία και η περιφέρεια, ούτως ώστε άμεσα να χορηγήσουν και τις σχετικές αποζημιώσεις. Στις περιπτώσεις που κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις επισκευές, γιατί εντάξει, είναι μια περιοχή που μπορεί να έχει βροχές, μπορεί να έχει τέτοιο. Είναι θέμα αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο θέμα αυτό. Και τα σπασμένα κεραμίδια που παραμένουν ακόμη επάνω, επίσης είναι και αυτά ένα πρόβλημα. Καταλάβατε, γιατί τα περισσότερα δεν είναι και καρφωμένα και με ένα δυνατό άνοιγμα μπορεί να κάνουν βόλτα. Καταλάβατε, είναι ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε κάποιες εργασίες. Θα το δούμε στη συνέχεια του Υπουργείου. Βασικά πρέπει να βγαίνει και η σχετική άδεια για τις επισκευές. Καταλάβατε. Σε κάθε περίπτωση, όποιο κτίσμα δεν μπορέσουμε να το δούμε, οι ιδιοκτήτες σας βγάλουν φωτογραφίες, να τις έχουν στο αρχείο, γιατί μετά την οριοθέτηση θα προκύψει, φαντάζομαι, και όλη η διαδικασία πώς πρέπει να τηρηθεί. Αν κάποιο δεν είδαμε, καλό θα είναι να βγάλουν και οι ίδιοι φωτογραφίες. Κύριε Ζικοπούλ, θα θέλατε κάτι να προσθέσετε τέλος?
Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της υπηρεσίας, όλους τους μηχανικούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα. Και μάλιστα πολλοί ήταν σε άδεια, ανακλήθηκαν οι άδειές τους και ήρθαν για να βοηθήσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.